Μετά από μεγάλη ένταση που δημιουργήθηκε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο Κεφαλονιάς για το φλέγον θέμα της Διαδημοτικής, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ηρέμησαν τα πνεύματα και ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Φαρίσης δέχθηκε να μπει στο Συμβούλιο της Διαδημοτικής ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Μάρκος Κοτσιλίνης με αναπληρωτή το Δημοτικό Σύμβουλο της Παράταξης κ. Σπύρο Σαμούρη. Επίσης, οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας, κ. Σάβα Σαβαούλου, αντιδήμαρχος Αργοστολίου, και Νίκος Παπαδάτος, θέος αντιδήμαρχος Ηλίου Πρόνων, αντικατέστησαν τους παραιτηθέντες κ. Διονύση Κοκώση, Άγγελο Μαρκέτο και Ελπίδα Κατσαΐτη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Διαδημοτικής. Ξεκινάει αύριο και ώρα 9 το Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου το 37ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Διοικονομολόγων σε συνεργασία με το Τοπικό Δικηγορικό Σύλλογο. Το συνέδριο που είχε θέμα ζητήματα ασφαλιστικών μέτρων δεν έχει ξεκαθαριστεί αν θα πάρουν τελικά μέρος λόγω βεβαρημένου προγράμματος ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Αντώνης Ρουπακιώτης και Δημόσιας Τάξης κ. Νίκος Δένδιας. Όμως θα είναι παρότης η πρόεδρος του Αρείου Πάγου κ. Ερένα Σημακοπούλου, ο τέος πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου κ. Γεώργιος Καλαμίδας, καθώς και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Ιωάννης Τέντες. Λαβράκι χτύπησαν προχθές οι άνδρες του λιμεναρχείου Σάμις όταν σε έλεγχο των οχημάτων κατά την επιβίβασή του στο Ionian Queen με προορισμό την Ιταλία εντόπισαν ομάδα λαθρομεταναστών επιμελώς κρυμμένων σε τροχόσπιτο. Συγκεκριμένα προχθές το απόγευμα στο λιμάνι Σάμις κατά την επιβίβαση των οχημάτων στο Ionian Queen με προορισμό τον Πρίντεζη Ιταλία σε τακτικό έλεγχο που διενεργούσαν άνδρες του λιμεναρχείου εντοπίστηκαν σε τροχόσπιτο 6 άνδρες αλλοδαποί, υπήκοοι Αφγανιστάν όπως δήλωσαν κατά τη σύλληψή τους, που στερούνταν νόμιμα έγγραφα εισόδου και εξόδου από τη χώρα. Το τροχόσπιτο οδηγούσε 51χρονος Έλληνας και συνοδηγός ήταν 20χρονη αλλοδαποί από την Εσθονία. Οι μετανάστες ήταν επιμελώς κρυμμένοι σε δύο καταπακτές εντός του τροχόσπιτου, μία στην οροφή και μία στο δάπεδο. Ο 51χρονος οδηγός που φέρεται ως διακινητής, οι 20χρονοι Εστονοί και οι 6 Ελλοδαποί συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο λιμεναρχείο Αργοστολίου προκειμένου να σχηματιστεί φάκελος και να οδηγηθούν στον κύριο Σαγγελέα. Το τροχόσπιτο κατασχέθηκε και φυλάσσεται στο χώρο του λιμεναρχείου Σάμις. Την απώλεια ενός σκληρού δίσκου που περιείχε αρχεία με σημαντικότατες πληροφορίες για την οικονομική θέση και διαχείριση προγραμμάτων της αναπτυξιακής εταιρείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης ΑΕ, κατήγγειλε πρόσφατα υπάλληλος της εταιρείας στους εκαθαριστές της, με αποτέλεσμα να αναστατωθεί το πρώην ομαρχιακό μέγαρο. Η αναπτυξιακή βρίσκεται υπό εκαθάριση από τους διορισμένους ως εκαθαριστές από το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιφερειακούς Συμβούλους, κ. Τζόγια Γρουζή και Ευαγγέλη Φιωραβάντε και κατά τη διαδικασία των εργασιών της εκαθάρισης, οι υπάλληλοι της ΑΝΕΚΙ ενημέρωσε τους εκαθαριστές ότι χάθηκε ένας σκληρός δίσκος με αρχεία της εταιρείας με σημαντικότατες πληροφορίες. Στη συνέχεια ενημερώθηκε ο αντιπεριφερειάρχης κ. Σωτήρης Κουρής, ο οποίος σήμανε συναγερμό και με τη σειρά του ενημέρωσε την ασφάλεια της αστυνομικής διεύθυνσης. Για το λόγο αυτό, άνδρες της ασφάλειας Αργοστολίου μετέβηκαν προχθές στο γραφείο του κ. Κουρή. Αμέσως ξεκίνησαν οι έρευνες για το πώς χάθηκε ο σκληρός δίσκος από τα γραφεία της ΑΝΕΚΙ, ο οποίος μέχρι και χθες, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχει βρεθεί. Αλλά τα αρχεία που ήταν αποθηκευμένα βρέθηκαν μετά από έλεγχο και σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης. Παρόλο την ανέβρεση των αρχείων, μυστήριο παραμένει πώς χάθηκε ο σκληρός δίσκος και τι θα εξυπηρετούσε η απώλειά του. Έγινε χθες στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων η κλήρωση των αγώνων της Α φάσης του κυπέλου Ερασιτεχνών. Τα 8 ζεύγη έχουν ως εξής: Σάμι ΑΕΚ, Ανογή 21, Ομαλά Παγκεφαλινιακός, Πιλαριακός Οδυσσέας Ιθάκης, Πρόοδος Ιθάκης Πρόνη, ΑΟΚΙ Παλιξουριακός, Δειλινάτα Παπυργιακός και Φωκάτα Έρισος. Ο Ηρακλής Πρόνων περνάει στην επόμενη φάση άνευ αγώνος.